Χτες στην έναρξη της συνεδρίασης, ο αναπληρών τον απόντα Πρωθυπουργό ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σαν κυβέρνηση κρατήσαμε όρθια την πατρίδα». Εγώ θα συμπληρώσω, γονατίζοντας όλους τους Έλληνες πολίτες. Με βάση στη στοιχεία της Ελστάτ, στο όριο της φτώχειας ή κάτω από το όριο της φτώχειας είναι γύρω στα 6,2 εκατομμύρια συνάνθρωποι μας. Για την ανεργία βέβαια να μην μιλήσουμε και βέβαια να μην πούμε ότι γύρω στις 300.000 νοικοκυριά αυτή τη στιγμή ζουν στο σκοτάδι μέσα από τις διακοπές ρεύματος. Θα ήθελα όμως να αναφέρω εδώ στο Κοινοβούλιο ότι σήμερα συνέβη το εξής. Έχει κοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα στο κέντρο ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων και ΜΕΠ και το κέντρο ελέγχου φορολογούμενων μεγάλου πλούτου. Σήμερα κόπηκε το ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν πληρώθηκε ο λογαριασμός. Έτσι βγάζετε, κύριοι της συγκυβέρνησης, τα πλεονάσματα. Και δεύτερον, πώς θέλετε να πατάξετε τη φοροδιαφυγή και να κυνηγήσετε αυτούς που φοροδιαφεύγουν? Η ανθρωπιστική κρίση την οποία έχετε προκαλέσει στον ελληνικό λαό, οποία δεν περιορίζεται στη διατροφική ανασφάλεια ή στην έλλειψη υγείας, είναι και η έλλειψη πρόσβαση σε βασικά αγαθά, το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό. Η ανθρωπιστική κρίση συνδημιουργείται και συναποτελείται από πολλούς τομείς που ένας τροφοδοτεί τον άλλον σε έναν αέναο κύκλο. Η υποβάθμιση του βιωτικού επίπεδου, η υποβάθμιση έως κακοποίηση του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων, του δασικού οικοσυστήματος, των αιγιαλών, αποτελούν και αυτά στοιχεία ανθρωπιστικής κρίσης, μιας και οδηγούν σε ένδυα ακόμα μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Μεγάλη επιτυχία σας, κύριοι της συγκυβέρνησης, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 30%. Μιλάμε ουσιαστικά για 10 λεπτά. Αφού η εν λόγω πολιτική σας οδήγησε ακόμα και σε θύματα, ξεπάγιασε ο κόσμος, και εδώ θα ήθελα να απευθυνθώ σε εσάς, κύριε Υπουργέ, κύριε Μητσοτάκη, εγκαλείτε το ΣΥΡΙΖΑ ότι θα γυρίσει την πατρίδα μας πίσω, στο παρελθόν. Εσείς με την πολιτική της κυβέρνησής σας μας γυρίσατε στην εποχή των μαγκαλιών. Εσείς μας γυρίσατε στο παρελθόν, όχι εμείς που με το πρόγραμμά μας θα προχωρήσουμε, θα αντισταθούμε και θα αναστρέψουμε την πορεία της χώρας για όφελος του ελληνικού λαού. Επίσης, δεν κάνατε δεκτή φυσικά την τροπολογία μας, την πρότασή μας ουσιαστικά να επανέλθει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στη τιμή του Μαρτίου του 2011. Εδώ θα ήθελα να πω για το λαθρεμπόριο καυσίμων, που γι' αυτό υποτίθεται γίναν όλα. Το λαθρεμπόριο καυσίμων οργιάζει. Επίσημα στοιχεία και δικοί σας άνθρωποι αναφέρουν ένα δις περίπου το χρόνο φοροδιαφυγή από το λαθρεμπόριο των καυσίμων. Να μην πούμε για το πετρέλαιο από το εξαγωγικό, τι γίνεται σε αυτό. Να μην πούμε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το σύστημα εισρωών και κροών και στα δηληστήρια, όπως πρόσφατα ψήφισε η Βουλή. Αμφιβάλλω αν θα προχωρήσετε. Χαρακτηριστική όμως είναι και η διγλωσία σας, κύριοι της συγκυβέρνησης. Άλλα λέτε στο εξωτερικό και άλλα εφαρμόζετε με την πολιτική σας μέσα στη χώρα. Αναφέρομαι συγκεκριμένα και για τον Υπουργό ΠΕΚΑ, ο οποίος υπέρμαχος της μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής, όταν προείδρευε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το προηγούμενο εξάμηνο, την ίδια στιγμή αποδεικνύεται καταστροφέας του περιβάλλοντος, υλοποιώντας μνημονιακή πολιτική της κυβέρνησης, καταεδαφίζοντας παραπέρα την περιβαλλοντική νομοθεσία, ξεπουλώντας φυσικά αγαθά και πόρους της πατρίδας μας. Εδώ όμως πάλι θα ήθελα να αναφερθώ πάλι σε εσάς, κύριε Μητσοτάκη, γιατί βλέπω στην τοποθέτησή σας μια μεγάλη ανησυχία που είναι για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Επιμονή σε έναν παλιό περιφερειακό σχεδιασμό παροχημένο 15 ετίας και που αν εφαρμοστεί, κύριοι και κυρίες βουλευτές, θα έρθουμε αντίθετοι και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντίθετοι και στην οδηγία, αντίθετοι και στις αποφάσεις του άρθρου 20 του ηλεκτρικού συνεδρίου της ΕΕ, διότι πρόκειται για διαχείριση με χρήση σύμμικτων απορριμμάτων, κάτι το οποίο είναι αντίθετο στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα θα έλεγα, πατρίδα μας δεν είναι όμως κάτι το αόριστο, όλοι το επικαλούμαστε. Δεν είναι κάτι το ουδέτερο. Πατρίδα είναι οι άνθρωποι της. Πατρίδα είναι το φιλότιμο. Πατρίδα είναι η φυσική μας πόρη. Είναι ο κόπος και ο μόχθος του ελληνικού λαού που εσείς με την πολιτική σας αυτή τη στιγμή δημεύετε.
Πώς θα αντιμετωπίσετε, κύριοι της συγκυβέρνησης, μιας και μιλάτε για την κλιματική αλλαγή ο αρμόδιος υπουργός και γενικότερα, τα ακραία φυσικά φαινόμενα που συμβαίνουν, τις φυσικές καταστροφές οι οποίες όλο και πυκνώνουν και στην πατρίδα μας, με μια πολιτική προστασία την οποία διαρκώς υποβαθμίζεται, κάτι το οποίο έγινε και με τον πρόσφατο νόμο που ψηφίσατε το Γενάρη για την αναδιοργάνωση του πυροσβεστικού σώματος? Απαιτείται αυτή τη στιγμή πολιτική προστασία να λάβει τη θέση που της ανήκει. Η πολιτική προστασία πρέπει να αποτελεί μια ιδιαίτερη υπηρεσία αντιμετώπισης άκτακτων ανταγών με συντονιστικό ρόλο μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχεδιαστικό πλαίσιο, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, με ολοκληρωμένη προετοιμασία και ετοιμότητα όλων των φορέων πολιτικής προστασίας, αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, όπως ισχύει στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας θεσμός που πρέπει ουσιαστικά να αναβαθμιστεί, και εδώ λέμε να απεξαρτηθεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Δημόσιας Τάξης, και να τεθεί παρά το Πρωθυπουργό μια πολιτική προστασία που θα διακυβερνάται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Καθοριστικός βέβαια είναι ο ρόλος του πυροσβεστικού σώματος σαν επιχειρησιακός βραχίωνας στην πολιτική προστασία. Ένα πυροσβεστικό σώμα τριχοτομημένο, χωρίς συνεχή εκπαίδευση, ταλαιπωρημένο, χωρίς υλικά μέσα, με μειωμένο εξοπλισμό, που ζητιανεύει χορηγίες με αυτοθυσία και ενώ συγχρόνως πενθεί τον πρόσφατο θάνατο του αρχιπυροσβέστη στο Φάλιρο. Να υπενθυμίσω εδώ, κύριοι και κυρίες βουλευτές, τους σοβαρούς τραυματισμούς πυροσβεστών στη φετινή αντιπυρική περίοδο που δεν έχει τελειώσει ακόμα, μια περίοδο που μέχρι στιγμής δεν έχει χαρακτηριστεί από σοβαρά συμβάντα. Δεν κοστολογείται, κύριοι της συγκυβέρνησης, η ανθρώπινη ζωή με 200 έως 300 χιλιάδες ευρώ που στοιχίζει η υλοποίηση του Προεδρικού Διατάγματος για την υγιεινή και ασφάλεια που έχει ψηφιστεί στο νόμο για την αναδιοργάνωση της πυροσβεστικής. Ένα κάτι το οποίο άμεσα πρέπει να γίνει, να εκδοθεί το αντίστοιχο ΠΔΕΛΤΑ για την υγιεινή και ασφάλεια στον επιχειρησιακό τομέα. Αναγκαία βέβαια είναι και άμεση ανάγκη για την ομογενοποίηση του πυροσβεστικού σώματος. Εάν υπάρχει, κύριοι της συγκυβέρνησης, πολιτική βούληση, επιμέρους ζητήματα μπορούν να λυθούν. Έχουμε εργαζόμενους τριών ταχυτήτων στο ίδιο αντικείμενο, με διαφορετικά εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ενώ η παράλληλη συνέχιση της τριχοτόμησης του πυροσβεστικού σώματος δημιουργεί προβλήματα και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Οι εργαζόμενοι στα σώματα ασφαλείας και οι πυροσβέστες εν προκειμένου είναι θύματα των μνημονιακών πολιτικών σας, όπως όλοι οι εργαζόμενοι. Τους εξαπατήσατε προεκλογικά. Ο κύριος Σαμαράς τους έταξε ότι οι μισθοί τους το 2012 θα έρθουν στο επίπεδο του 2009. Ανταυτού όμως τους περικόψατε τους μισθούς και τους συντάξεις. Έρχεστε τώρα κάτω από την πίεση της απόφασης του ΣΤΕ, μέσα στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Τελειώνω, ένα λεπτό. Προσχέδιο του προϋπολογισμού να αποκαταστήσετε μερικώς τις απώλειες. Συγχρόνως όμως, με ένα νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται και μέσω κατάργησης μισθολογικών προαγωγών και άλλων μέτρων θα τις πάρετε πίσω. Να μην πούμε βέβαια για τα ασφαλιστικά ταμεία, για το PSI που για το ΤΕΑΠΑΣΑ στήχησε γύρω στα 105 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ παραθέτεται τώρα το δίλημα για το ταμείο τους, ΤΕΑΙΠΣ, ένταξη ή στο ΤΕΑ ή σε επαγγελματικό ταμείο, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να καλύψετε δικές σας ευθύνες και να αξιοποιήσετε για τη μαύρη τρύπα του χρέους ό,τι αποθεματικά ακόμα υπάρχουν και λεφτά των εργαζόμενων που με μόχθο υδρότα και σε επικίνδυνες συνθήκες δημιούργησαν. Δεν είστε αξιόπιστοι, κύριοι της συγκυβέρνησης. Δεν σας πιστεύουν πια ούτε οι εργαζόμενοι, είτε φοράνε στολή είτε δεν φοράνε. Είναι καιρός πλέον να φύγετε, να έρθει μια κυβέρνηση του λαού με πυρήνα το ΣΥΡΙΖΑ που θα ανατρέψει το ζόφο των μνημονιακών πολιτικών σας και θα φέρει την ελπίδα και τη σωτηρία της χώρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ο κύριος Μίχος.